Η τοπική διοίκηση Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Σερών σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας πραγματοποίησε σήμερα Κυριακή 31 Μαρτίου μια μεγάλη εκδήλωση. Από τις 11 το πρωί τα μέλη της και τα παιδιά τους βρέθηκαν στο χώρο του Κεθής, το νέο σκοπό Σερών. Είναι μια σύναξη, είναι κάτι ξεχωριστό για μας. Ήταν ένα όνειρο που το σκεφτήκαμε το τοπική διοίκηση εδώ και 2 χρόνια. Καταφέραμε να κάνουμε και αυτή την εκδήλωση και από ό,τι βλέπετε η συμμετοχή είναι μεγάλη. Είναι κάτι ξεχωριστό για μας, είναι μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από την καθημερινότητά μας. Είναι ευκαιρία να ξεφύγουμε λίγο από την πόλη, από τα τσιμέντα, να βγούμε στη φύση έξω. Άλλωστε ο χώρος είναι φανταστικός. Οι γονείς το χαίρονται, τα παιδιά το χαίρονται. Η συμπαράστασή τους και η συμμετοχή τους μας δίνει και εμάς δύναμη να κάνουμε συνέχεια δράσεις, οι οποίες είναι όλες εθελοντικά και με την αγάπη των συναδέλφων θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Τι επιλέξατε το Κεθείς για αυτή την εκδήλωση? Επιλέξαμε το Κεθείς με την κυρία Λίγκα, γνωριζόμαστε χρόνια. Γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα. Άργησε λίγο αυτή η εκδήλωση να γίνει, αλλά τέλος καλά, όλα καλά. Από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς στην Κεθείς, οι φανταστικές εγκαταστάσεις λειτουργούν με εθελοντές. Άλλωστε και ο σκοπός της διοίκησής μας είναι ο εθελοντισμός. Και με αυτή την εκδήλωση θα συμφώνησε και η κυρία Λίγκα να έρθουμε σε αγαστή συνεργασία, να οργανώσουμε πολλές εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν στόχο και τα παιδιά των αστυνομικών, αλλά και να βοηθήσουμε εθελοντικά και όπου μας χρειαστεί και το Κεθείς. Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα. Είναι μια από τις 6 εκδηλώσεις που διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών των Σερών. Είναι μια άλλη μια πετυχημένη εκδήλωση σε αυτό το όμορφο περιβάλλον, στο Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας. Ήδη υπάρχουν συμμετοχές, οι συνάδελφοι έχουν έρθει. Ξεκινήσαμε με τα άλογα, τα παιδιά, και στη συνέχεια θα έρθουν όλοι εδώ στο μπουφέ και θα κεραστούν από ένα hot dog και δέσματα νηστίσιμα για τους ενήλικες. Συγχαρητήρια σε όλους και στους διοργανωτές, όλους του Διοικητικού Συμβούλιο και στους συναδέλφους που με τη συμμετοχή τους έχουν γεμίσει αυτό το όμορφο μέρος. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν. Ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Θεραπευτικής Υπασίας, στον ανοιχτό και κλειστό στίβο, ενημερώθηκαν για το τι είναι η θεραπευτική υπασία, ήρθαν σε επαφή με τα άλογα, με τα γαϊδουράκια και τα υπόλοιπα ζώα που βρίσκονται εκεί φιλοξενούμενα, και όλα μα όλα τα παιδιά έκαναν δωρεάν βόλτες με τα άλογα. Κυρία Λίγκα, βλέπουμε σήμερα το Κεθείς έχει γεμίσει. Το Κεθείς γεμίζει τις Κυριακές, τώρα που έφτιαξε ο καιρός, αλλά σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, γιατί κάναμε μια γνωριμία και μια φιλία, ξεκινάει μάλλον, με την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, που είχαν την ιδέα να έρθουν εδώ τα παιδιά τους, οι γονείς, να ξεναγηθούν, να ενημερωθούν, να κάνουν βόλτες με τα άλογα, κάνουν τα hot dogs εδώ, hot dog για να φάνε, να δουν το χώρο. Και είναι κάτι που το πιο μεγάλο κέρδος από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής είναι ότι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει το Κεθείς, το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας εδώ στο νέο σκοπό Σερών, το γνωρίζουν σήμερα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Πέρα από το ότι μας στηρίζουν, γιατί με τις βόλτες, με τα λογάκια, με τον μπαζάρ που έχουμε, όλοι κάτι αφήνουν και ενισχύεται το έργο μας. Αλλά το πολύ σημαντικό είναι ότι γνωρίζουν το κέντρο.